γίνω και αφοριστικός, ότι ο Αλεξίου και όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας στην πλευρά του, αλλά ειδικά ο Αλέξης, έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει βάλει μεγάλη πλάτη για το σωματείο. Παρόλα αυτά όμως, έχει κάνει και τεράστια λάθη. Όταν φτάνεις στο σημείο να μην μπορείς να ανταποκριθείς, να βγεις και να πεις την πραγματικότητα στον κόσμο, και από εκεί και πέρα να πάει σε κάποιες εκλογές στο σωματείο, να χρηματοδοτήσουμε με ίδια κεφάλαια Κοτσάτου, Αλεξίου, Αγγελόπουλου και όλων των 3-4 μεγαλοσχημώνων που υπήρχαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ όταν ξεκίνησε. Το διοικητικό ηγετικό δίδυμο Κοτσάτου Αλεξίου και είχε συνεννοηθεί με τον κύριο Μελισανίδη, ούτως ώστε να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Γιατί ξέρετε, αυτό το μόρφωμα της ΓΑΜΑ Εθνικής και τα λοιπά ήταν πρωτόγνωρα πράγματα. Η ΑΕΚ, πάλι εδώ μια παρένθεση, έχει πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα. Είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα, να το πούμε αυτό. Χρειάζεται, ναι. Που έχει πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική και έγιναν πράγματα όπως και στο μπάσκετ το ίδιο πράγμα. Φτάσαμε Β' Εθνική κτλ. Δηλαδή, κάναμε πράγματα πρωτόγνωρα για το σύλλογο γενικά, τα οποία δεν τα γνώριζε κανένας. Να μας πετάξει ο ιδιοκτήτης των γραφείων από τη Δεκελίας έξω, επειδή τα νίκια που του χρωστούσαμε ήταν κοντά στα 20. Και αυτό έγινε γιατί, παρότι είχαμε κάνει ένα διακανονισμό και είχαμε χωρίσει το διακανονισμό σε 4 πεντοχιλιάρα, το πρώτο πεντοχιλιάρο είχε ήδη δοθεί, είχε πάει, το δεύτερο πεντοχιλιάρο, το οποίο ήταν η σειρά του κυρίου Λαζόπουλου τότε να το δώσει, δεν το είχε δώσει εδώ και ένα μήνα. Ο ιδιοκτήτης δεν άντεξε, ο κύριος Θεολόγος. Από τη στιγμή που μου είχαν πει άλλα, έβλεπα άλλα με τα μάτια μου, το διαπίστωσαν και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με προεξάχοντα τον κύριο Βάση, ο οποίος, η κουβέντα του ήταν χαρακτηριστική, τη θυμάμαι σαν τώρα. Τι κάνουμε, παιδιά, εδώ τώρα, τρώμε τον Κοτσάτο, ας πούμε. Στην ουσία, ένα φάγωμα εμψυχρό του Κοτσάτου από Ασλανίδη και από Αλεξίου. Εγώ λοιπόν είχα διπλό λόγο στο να παραιτηθώ εκείνη την ημέρα, σχεδόν, όχι αηδιασμένος, είναι βαριά λέξη, πολύ θυμωμένος, ας το πω, από την όλη αυτή εικόνα που είδα εκεί στο φάγωμα του Κοτσάτου, αλλά πάνω απ' όλα στο ότι για άλλη μια μέρα δεν συζητήθηκε τίποτα από όλα τα προβλήματα της ερασιτεχνικής, παρά μόνο το διοικητικό, μια μεγάλη αγωνία για το ποιος θα είναι πρόεδρος για τις επόμενες μέρες. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Διάβασα την άλλη μέρα για το πρωτοσέλιδο της ώρας, τα πραγματικά ήταν αστείο. Είχε κάτω-κάτω μία φράση, τη θυμάμαι σαν τώρα, που έλεγε όλα τα υπόλοιπα θέματα κτλ. Κάτω-κάτω μια γραμμούλα, αποχώρησε και ο Σπύρος ο Παϊωάννου. Δηλαδή και λέω, ρε γάμο, ωραία, ναι. Αποχώρησε από πού? Αποχώρησε από το πάρτι, έφυγε από κανένα σπίτι, έφυγε από καμιά συναισθίαση, από το τραπέζι που ήμασταν και ναι, πίναμε κρασιά και μπύρες. Από πού έφυγε? Από τη στιγμή λοιπόν που παρουσιάστηκαν κάποια οικονομικά προβλήματα στον κύριο Κοτσάτο στη διάρκεια της χρονιάς από τον Γενάρη του 2014 στην ουσία και μετά, εκεί, να το πω λαϊκά, άρχισε να χαλάει και η μαγιά. Και όταν ο γενικός αρχηγός ενός σωματείου παραιτείται, όταν είναι το δεξί χέρι στην ουσία μιας διοίκησης και παραιτείται, κάτι σημαίνει. Λοιπόν, δεν μπορείς να γράψεις αποχώρησε, ας πούμε. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να το ψάξεις αυτό το θέμα. Για να προχωρήσει λοιπόν αυτό το κομμάτι που σήμερα νοσεί, γιατί ποιο κομμάτι σήμερα νοσεί? Το κομμάτι της ερασιτεχνικής. Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο πραγματικά έχουν μπει σε ένα δρόμο αναγέννησης, όπως λέμε, και αναμένουμε τα καλύτερα, και πραγματικά κάποια έχουν ξεκινήσει και τα δείγματα είναι εμφανή. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω την όποια δουλειά και την όποια το όποιο σκότωμα έχει φάει γενικά εντός εισαγωγικών για την ΑΕΚ. Πολλά χρόνια ο Αλέξης έχει προσπαθήσει και σαν δικηγόρος και ο Γιώργος Κατσαδήμας μαζί του, αφιλοκερδός, τρέξανε για πολλά νομικά θέματα της ερασιτεχνικής, πράγματα νομικός εκπρόσωπος πολλά χρόνια, έχει τρέξει κτλ. Δεν αμφισβητώ την προσφορά του. Η προσφορά του είναι μεγάλη. Από ένα σημείο και μετά όμως, το μεγάλο του λάθος για μένα και η μεγάλη διαφωνία μου με όλο αυτό το σκεπτικό, και όχι μόνο με τον Αλέξη, αλλά με τον Αλέξη το προσωποποιούμε γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος, είναι το ότι προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από τα προβλήματά μας. Τα προβλήματα είναι εκεί, υπάρχουν.
όσο και να τα σπρώξεις κάτω από το χαλί, αγαπητέ Μαριέ, το μόνο που θα κάνει κάποια στιγμή είναι να σκαλώσεις το χαλί, θα πέσεις, έτσι. Δεν φεύγουν από εκεί οι βρωμιές, ούτε τα σκουπίδια. Δεν θα φύγουν. Πρέπει να πάρεις το φαράσι, πάρεις τη σκούπα, να τα πετάξεις. Δεν γίνεται να μείνουν εκεί κατά το χαλί μονίμως και να βάζουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Το χαλί μεγαλώνει. Γιατί ξέρετε, η ομάδα δεν έπαιζε 3 χρόνια με τον Μεν Σάμπονσού και τον Καρλ Ίγκλης. Έπαιζε και με τον Πολυτάρχου, έπαιζε και με τον Τζιάκο, έπαιζε. Και με τον Φαλέκα. Και με τον Φαλέκα και με πολλά παιδιά. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τρέχανε στα αλόνια, στις γειτονιές και στα χωριά, χωρίς να είναι managers, ούτε team managers, ούτε τέλος πάντων έμισθοι. Είχαν κάποιο ρόλο να τρέχουν να κάνουν τους νεροκουβαλητές. Καλή ώρα όπως αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Η μη αναγνώριση και τα λοιπά σε βραβεύσεις που γίνανε και τα ξεπερνά όλα αυτά, παρότι είναι. Εδώ δεν έγινε αναφορά σε ανθρώπους που βάλανε του κόσμου τα λεφτά στις δύο κατηγορίες, της Β' Εθνικής και της Α2, που μιλώ για τον κύριο Κοτσάτο, που μετά το φάγωμα στην ερασιτεχνική και τη διοικητική θέση του Προέδρου, ήρθε το χειρότερο από όλα φάγωμα, από τη θέση του μπάσκετ. Εδώ δεν έγινε αναφορά σε ανθρώπους που βάλανε του κόσμου τα λεφτά στις δύο κατηγορίες, της Β' Εθνικής και της Α2, που μιλώ για τον κύριο Κοτσάτο, που μετά το φάγωμα στην ερασιτεχνική και τη διοικητική θέση του Προέδρου, ήρθε το χειρότερο από όλα φάγωμα από τη θέση του μπάσκετ. Που είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ας μην δώσουμε μεγάλη συνέχεια, απλά να σας πω ότι και εκεί φαγώθηκε ένας άνθρωπος και δεν έγινε, τέλος πάντων, μια αναφορά έστω σε κάποια βράβευση που έγινε πρόσφατα το Σύλλογο Μπαλεμάχων. Λοιπόν, να πούνε ότι σε αυτά τα 2 χρόνια, τέλος πάντων, εκτός από τον Πολυτάρχου και τα λοιπά, ήταν και κάποιος που έβαζε και κάποια λεφτά για να ανέβει αυτή η ομάδα δύο κατηγορίες. Θα γίνει σε μένα αναφορά, δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Αλλά το δίκαιο, ξέρετε, με πνίγει, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει και λεφτά. Το μπάσκετ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία πράγματι είναι εξαιρετική. Γνωρίζω τον κύριο Αγγελόπουλο από τότε που αναλάβαμε μαζί και ήμασταν μαζί μέσα στη διοίκηση, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Θα έπρεπε τιμή σένεκεν για όλη την προσπάθεια Β' Α2, αλλά και τη χρονιά που εγώ με τον Νίκο τον Γεωργατζόγλου, ο Νίκος ο Γεωργατζόγλου δηλαδή στην ουσία, σαν διοίκηση πρωτοδικείου και πρόεδρος, έβαλε και αυτό τα λεφτά του. Μην ξεχνάμε και την προσφορά του Νίκου, έτσι. Παρότι και με εκείνο μπορώ να έχω διαφωνίες, ο Νίκος ο Γεωργατζόγλου και αυτός έχει προσφέρει ειδικά λεφτά, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Λοιπόν, στη διοίκηση λοιπόν Γεωργατζόγλου την πρώτη χρονιά, μην ξεχνάμε ότι ο Κοτσάτος ήταν χρηματοδότης, ήταν αυτός που είχε, ήταν χορηγός δηλαδή της φανέλας και έγινε χορηγός φανέλας με τη μεταγραφή του Δέσπου. Πήγε να γίνει με τον Τριμπάνσκι, δεν έγινε ο Τριμπάνσκι γιατί δεν μας άφησε τότε Α2 να τον φέρουμε. Ναι, έχει κάνει λάθη ο Κοτσάτος. Ναι, έχει αφήσει και κάποια 60-70 χιλιάρικα τα οποία στο τμήμα του μπάσκετ δεν είχαν πληρωθεί και από ό,τι έχω μάθει είχε αναλάβει ο κύριος Αγγελόπουλος να τα προχωρήσει, να τα λέμε όλα. Με το όραμα του γηπέδου, ναι. Μεγάλη κουβέντα είπατε τώρα. Είπατε το Α και το Ω. Το γήπεδο είναι νούμερο ένα θέμα. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Μελισσανίδης πρέπει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα, την παραμικρή, την απειροελάχιστη, την μηδενική, την τυποτική, για να χτιστεί το γήπεδο στο φυσικό μας χώρο και στο χώρο που κατέχουμε από το παραχωρητήριο του 30, του Βενιζέλου.